Οι εφημερίες έχουν γίνει κουραστικές, τόσο και σωματικά που πάντα ήταν, γιατί όπως γνωρίζετε η εφημερία έχει πάντα μια ροή επίγοντος, χρειάζεται δύσκολες καταστάσεις, αλλά και πολύ συναισθηματικά. Δεν είναι λίγες φορές που μπροστά μας εξελίσσονται ιδιαίτερα συγκινησιακές στιγμές, όπως για παράδειγμα όταν σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους ανακοινώνουμε το αποτέλεσμα του κορονοϊού, ότι τα συμπτώματά τους είναι ήδη ιδιαίτερα δύσκολα ή ότι χρειάζονται οξυγόνο και θα πρέπει να μπουν στο νοσοκομείο. Κλαίνε, αγκαλιάζονται, μας ζητάνε να πάρουμε τηλέφωνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να τα χαιρετήσουν. Αυτά τα πράγματα για μας είναι πλέον μια καθημερινότητα και ξέρετε μας φορτίζουν συναισθηματικά. Βέβαια. Μιας και αναφερθήκατε σε ηλικιωμένους, μου λέγατε προηγουμένως και θέλετε να τονίσετε ότι έχει υπάρξει μια παρανόηση. Δεν γίνεται επιλογή ασθενών, τουλάχιστον για την ώρα. Και αυτό έχει περάσει σε ηλικιωμένους ανθρώπους ότι γίνεται επιλογή. Και τι συμβαίνει? Ξέρετε, καμιά φορά αυτό που προβάλλεται στα πλαίσια ίσως της εγρήγορης και της ευαισθητοποίησης του κοινού μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν είναι λίγες φορές που μας καλούν, ιδιαίτερα τους πνευμονολόγους που είμαστε από την πρώτη στιγμή στη μάχη, και μας ρωτάνε ότι είμαστε μεγάλοι σε ηλικία. Αν έρθουμε στο νοσοκομείο, εμείς θα εξεταστούμε, θα περιμένουμε, θα γίνει κάποιο είδους διαλογή για μας. Θα ήθελα να περάσει ξεκάθαρο το μήνυμα. Δεν είμαστε σε στάδιο να επιλέγουμε.